κάτσα σήμερα το πρωί. Πήγα να πάρω σοκολατένια αυγά για τα και παιδιά για μου. Υπόλοιπο. Όχι, πήγα να πάρω. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Για τα εγγόνια μου. Ναι. Και πήγα να πάρω τα σοκολατένια αυγά του Πάσχα και κατάλαβα ότι δεν είχα λεφτά. Και λέω, θα πάω να πάρω λεφτά. Και παιδιά την πάτησα. Μου λένε, μα δεν μπορείτε να πάρετε, λέει. Ναι. Γιατί τα έχετε πάρει. Ναι. Και... Συνέλληνές μου, πολεμιστές μου, αδέρφια μου, έπεσε στην αντίληψή μου κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει επειγόντως οι πολεμιστές μας να βοηθήσουν. Η Μπακογιάννη, η ντόρα της Νέας Δημοκρατίας, η κόρη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μάνα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πρόβλημα. Δεν μπορούσε να κάνει ανάληψη για να πάρει σοκολατένια αυγά στα γκόνια της. Συνέλληνες, να την βοηθήσουμε. Ας ενημερώσουμε την κυρία Μπακογιάννη ότι δεν υπάρχει ο νόμος του Capital Control. Ας της δώσουμε τον νόμο και όλα τα σχετικά που δεν έχει κυρωθεί ποτέ και ότι παρανόμως οι τράπεζες είχαν το σχέδιο νόμου που ήταν παράνομο και δεν υπήρχε, ήταν μόνο τηλεφωνική εντολή και δεν είχαν κανένα έγγραφο και κανένα ΑΦΕΚ που έχει κυρωθεί ο νόμος. Δεν υπάρχει νόμος που να έχει κυρωθεί με το Capital Control όλων αυτών τον καιρό. Η πολιτική, τα ΜΜΕ και όλα αυτά τα παραμάγαζα που πληρώνουν και που συντηρούν οι πολιτικοί, οι τραπεζίτες και όλο το καθεστώς και το παρακράτος είναι όλο μαζί μια συμμορία. Δεν υπήρχε ποτέ capital control. Δεν έχει κυρωθεί ο νόμος και ο νόμος δεν ισχύει, όπως έχω αποδείξει, και να βγουν στον αέρα τα έγγραφα. Ωστόσο, να επικοινωνήσετε κάποιοι συνέλληνες με την κυρία Μπακογιάννη, να τη βοηθήσουμε τη γυναίκα για να εισπράξει από την τράπεζα και να πάει και μαζί μας και η νομική μας ομάδα να τη στηρίξει, διότι δεν μπορεί να πάρει σοκολατένια αυγά στα γκόνια της. Και αυτό είναι τεράστιο δεινό. Πώς θα κάνει Πάσχα η κυρία Μπακογιάννη με τα γόνια της, αν δεν πάρει αυγά? Βλέπει στην Ελληνά μου την αηδία. Η Μπακογιάννη, η ντόρα, η κόρη του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα, Μπακογιάννη, ξέρω που έχεις και πόσα έχεις και πώς τα έχεις. Δεν χρειάζεται να πας καν στην τράπεζα, κοπέλα μου. Δεν πειράζει όμως. Θες να κερδίσεις πολιτικές εντυπώσεις, να μας πεις τι, ότι περνάς πολύ δύσκολα? Δεν έχουν έρθει τα δύσκολα, Μπακογιάννη, ακόμα. Θα έρθουν τα δύσκολα. Τα δύσκολα είναι πίσω. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι κοροϊδεύεις ένα ελληνικό λαό. Όμως εμείς, εγώ προσωπικά δηλαδή, με όλη μας την καρδιά, να σε βοηθήσουμε να εισπράξεις από τις τράπεζες. Παρακαλώ, στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, με την νομική μας επιτροπή και την νομική μας ομάδα να σε βοηθήσουμε να εισπράξεις όσα θέλεις. Δεν υπάρχει capital. Και όποιος είναι Έλληνας εκεί έξω έχει πρόβλημα με capital control και οι τράπεζες του κάνουν οτιδήποτε, με τις νομικές μας ομάδες να τους δώσουμε τα χαρτιά και τα έγγραφα που δεν υπάρχει νόμος κυρωμένος, άρα δεν υπάρχει capital control. Και ό,τι ζημιά έχουν οι άνθρωποι πάθει τόσα χρόνια, 2, 3, 4 χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, όλη αυτή η αηδία και πόσο θα κρατήσει, άμα το θέλετε, να παρουσιαστούν με την νομική μας ομάδα στους τραπεζίτες, να μας δείξουν οι τραπεζίτες τον νόμο από πού προκύπτει και με ποιο νόμο ασκούν το capital control που δεν έχει κυρωθεί ποτέ, και οι νομικές μας ομάδες να αναλάβουν τους πελάτες, άμα το θέλετε, που έχουν πάθει και έχουν υποστεί βλάβη, ζημιά από τις τράπεζες, από την πολιτική βούληση των εκάστοτε κυβερνώντων, πολιτικών πεδιών και από την κακοδιαχείριση και από τη γενοκτονία και από το σχεδιασμένο σχέδιο να πατώσει αγορά, να πατώσει οικονομία, να διαλυθεί το εμπόριο, να διαλυθούν οι οικογένειες και να μην μπορεί κανένας να κινηθεί με τα χρήματα που τα έχουν μπλοκάρει των ανθρώπων στις τράπεζες, που είναι δικές μας οι τράπεζες και όχι δικές τους. Αυτό είχα να πω. Ας κινηθείτε νομικά όπως θέλετε, να βοηθήσετε την κυρία Μπακογιάννη. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, όποτε θέλει, να την βοηθήσουμε να αποφύγει αυτό το κακό και αυτή τη λέλεπα την πολιτική, την προδοτική, η κυρία Μπακογιάννη. Άρε τώρα, είσαι υπεύθυνη για ό,τι έχει γίνει και για πολλά χρόνια. Και εσύ είσαι και πολύ παλιά. Πολύ παλιά τώρα. Και τώρα κοίτα να πάρεις ευθύνη σου και να μαζέψεις το μυαλό σου και το στόμα σου, γιατί έχουν αλλάξει και τα χρόνια. Έχουν αλλάξει και οι εποχές, αλλά έχουν αλλάξει και οι άνθρωποι. Και αυτά που ξέρατε δεν περνάνε. Ωστόσο, να πάρετε τα μέτρα σας. Αν θέλεις βοήθεια, τα γραφεία μας είναι στη διάθεσή σου. Ως έχουν πολίτη και διαβατήριο, είσαι Έλληνας πολίτης και είσαι ελληνικό διαβατήριο, να έρθεις να σε εξυπηρετήσουμε. Ωστόσο, εσείς είναι Έλληνες, κοιτάτε αυτά όλα τα εφτράμπελα. Κοιτάτε όλες αυτές τις γελιότητες που συμβαίνουν δίπλα μας. Και μην βάλετε τα κλάματα, να βάλετε τα γέλια. Από νευρικότητα.
για όλο αυτό που μας συμβαίνει και που το επιτρέπουμε εμείς. Και εμείς θα σταματήσουμε τώρα να επιτρέπουμε τίποτα. Ό,τι άδικο υπάρχει, ό,τι γελιότητα, ό,τι δολιότητα, η Ελλήνων Συνέλευση, αλλά και οι Έλληνες, οι άνθρωποι, θα τη σταματήσουν, θα την κόψουν και θα τη σβήσουν. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Όλοι μας, ενωμένοι, να σταματήσουμε κάθε άδικο και κάθε γελιότητα και κάθε δολιότητα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, μέχρι το τέλος.